Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εξετάσεις της αστυνομίας για το επεισόδιο με πρωταγωνιστές Δημοτικό Σύμβουλο του Δυσσή και τον Δήμαρχο Δρομολαξάς. Για καταθέσεις κλήθηκαν τόσο οι θαμώνες στην καφετέρια όπου έλαβε χώρα το περιστατικό, όσο και οι δύο εμπλεκόμενοι. Οι ίδιοι, μιλώντας στο ΩΜΕΓΑ, έδωσαν τη δική τους εκδοχή για το χθεσινό επεισόδιο, το οποίο ήρθε μετά από καταγγελία του Σάβα Κυριάκου για πρόκληση κακόβουλη ζημιά στο όχημά του τη Δευτέρα του Πάσχα. Στην καφετέρια καθόμασταν, πήγαμε γύρω στο μεσημέρι, εγώ, η σύζυγος μου και ο κουνιάδος μου. Ήρθε ο δήμαρχος μανιασμένος και με ρώτησε, έχεις ικανό, λέει μου, τον αδερφό μου και την αδερφότεχνη μου να κάνουν έτσι θέμα. Ρώτησα τον Σάβα τον κυρία. Σάβα, τον αδερφό μου γνωρίζεις τον, έχεις τον ικανό για έτσι πράξη. Λέω του τα δημοσιεύματα των ηλεκτρονικών τύπων, ότι εμπλέγεις τον αδερφό μου και την αδερφότητα μου. Λέω του, ας σου δείξω τα δημοσιεύματα. Και είναι εδώ που κουτούλησε με το κεφάλι. Έχω μου κουτούλησε κυπριακά. Και σηκώστηκε η σύζυγό μου εκείνη τη στιγμή για να μπει στη μέση να μας χωρίσει. Αυτός στη συγκεκριμένη στιγμή χτύπησε τη σύζυγό μου. Πήγα μπροστά του κρατώντας το κινητό μου για να του τα δείξω. Και αυτός μου επιτέθηκε, και αυτός και η σύζυγος του, και με χτύπησε. Ευτυχώς ο Θεός με κράτησε και δεν ανταπόδωσα τα χτυπήματα. Το περιστατικό πάντως εξακολουθεί να λαμβάνει πολιτικές διαστάσεις. Αντί το ΑΚΕΛ να καταδικάσει το απαράδεκτο γεγονός, τρέχει να στήσει τείχο προστασία στο δικό του δήμαρχο, που απλά βλέπει πολιτικές σκοπιμότητες. Η πολιτική του ΑΚΕΛ, η δική μας είναι δική μας και τους προστατεύουμε, ασκώντας προληπτική τρομοκρατία, πρέπει να τερματιστεί. Καταδικαστική ανακοίνωση εξέδωσε και η Γόδηση. Τέλος, το εμβόλιο της AstraZeneca κατά του κορονοϊού βάζει